Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, τα οποία με τη σειρά τους ε, επικαλούνται αμερικανικές πηγές, η Τουρκία δεν έχει κλείσει τα στενά από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε άρθρο της Wall Street Journal αναφέρεται ότι η κατάσταση θα είναι δοκιμασία για τον Ερντογάν, ο οποίος επειδή η χώρα του είναι μέλος του ΝΑΤΟ πρέπει οπωσδήποτε να περιορίσει τις διελεύσεις πλοίων, αλλά δεν θέλει να εξοργήσει τον κύριο Πούτιν. Κύριε Ερντογάν, με πιανού πλευρά θα είσαι, σημειώνει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναδημοσιεύει η Sochiu.com.tr. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη συνθήκη του Μοντρέ, Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως επισημάνει ότι θα αποτρέψουν τη διέλευση πολεμικών πλοίων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά οι χθεσινέ δηλώσεις Τσαβούσογλου τονίζουν ότι καλύπτονται τα πολεμικά πλοία όλων των χωρών. Οι Financial Times σχολίασαν, ωστόσο αυτή η αμερόληπτη απόφαση δείχνει ότι η Τουρκία, η οποία έχει στενούς ενεργειακούς, εμπορικούς και αμυντικούς δεσμούς με τη Ρωσία, δεν θέλει να τραβήξει την οργή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ίδια πηγή ανέφερε επίσης ότι το γεγονός ότι στο πλαίσιο της απόφασης της Άγκυρας ορισμένα πολεμικά πλοία ρωσικά θα μπορούσαν να φτάσουν στη Μαύρη Θάλασσα μέσω στενών αφού οι εγγεγραμμένες βάσεις τους βρίσκονται στη Ρωσία. Η Τουρκία δείχνει ισορροπίες ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση με την αύξηση της βίας στην Ουκρανία, ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών, Μευλού Τσαβούσογλου, σχολίασε στη βρετανική εφημερίδα Financial Times ότι επιθυμεί να μην περάσουν πολεμικά πλοία όχι μόνο της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας από τα στενά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την Τουρκία να συνεχίζει να παίζει το επικίνδυνο παιχνίδι, να ακροβατεί ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία, αλλά φοβούμενη πάντα, φοβούμενος ο κύριος Ερντογάν, την αντίδραση του ισχυρού εταίρου του Βλαντιμίρ Πούτιν.